Πάω στο Μαλεβίζη και καλημερίζω ευθύς αμέσως την κυρία Μαρία Τριγώνη, η οποία θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Μενέλαο Μπουκέα και το συνδυασμό το Μαλεβίζη μπορεί. Κυρία Τριγώνη, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές, τους συνδημότες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι οι συνδημότες σας είναι που πρέπει να σας ακούσουν και οι συνδημότες σας για αυτά που εσείς θέλετε ενδεχόμενα να αλλάξετε ή ενδεχόμενα να συνεχιστούν καλά πράγματα, αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μαλεβίζη, θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Πείτε μας όμως αρχικά ποια είστε, ποια είναι η Μαρία η Τριγώνη. Η Μαρία Τριγώνη είναι κοινωνική λειτουργός, είμαι η προϊσταμένη της κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από το 1989. Δουλεύω στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας από το 1984, στο Δήμο Ηρακλείου στο ΚΑΠΗ, μετά στον οικογενειακό προγραμματισμό στο Βενιζέλιο και ακολούθησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είμαι μέχρι σήμερα. Όσον αφορά την επαγγελματική μου πορεία και την ακαδημαϊκή μου ανασχόληση, επειδή είμαι διδάκτορας της κοινωνικής οικογενειακής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχω ενασχόληση και καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Αυτά τα λίγα, για να μην φάμε το χρόνο όσον αφορά τα δικά μου, μπορούν να τα διαβάσουν και στο φυλάδιό μου και να ενημερωθούν για το ποια είναι η Μαρία Τριγώνη. Είμαι στην κοινωνική φροντίδα, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στις ανάγκες τους, με πολυετή πορεία σε αυτό το χώρο. Με τους ανθρώπους στον χώρο της υγείας ιδιαίτερα, που είναι με ευαλωτότητα, με χρόνια νοσήματα, με παραμέληση και κακοποίηση παιδιών ενηλίκων ατόμων, που έχουμε πάρα πολλά άτομα που πλέον... Και ουσιαστικά υποστηρίζω όλα αυτά τα χρόνια με δίπλα στις ευπαθείς ομάδες, τον άνθρωπο, με υποστήριξη, ενδυνάμωση, συνηγορία για τα δικαιώματα των ανθρώπων, γιατί είναι δικαίωμά τους και η υγεία και η καθημερινότητα, προβλήματα καθημερινότητας που ακούω συνέχεια τώρα, είναι δικαίωμα των ανθρώπων αυτών. Όλοι έχουν δικαιώματα στη ζωή και στην ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν στο γιατί υποψήφια υπάρχει ήδη η απάντηση, η προσφορά, η πολυετή εμπειρία την οποία έχετε, τα προβλήματα τα οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να οδεύσουν σε μία λύση, κυρία Τριγώνη. Ναι, ναι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μενέλαο Μπουκέα που με επέλεξε να είμαι στο πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιό του, γιατί υπάρχουν όλη η ομάδα, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, ο καθένας στο δικό του τομέα, και δέχτηκα να είμαι υποψήφια ακριβώς γι' αυτό, γιατί θεωρώ και σαν στάση ζωής είναι να προσφέρω στον συνάνθρωπο. Γιατί ουσιαστικά έχουμε χρέος ο καθένας, αν δεν κάνει, να δώσει το δικό του λιθαράκι και να δείξει το δρόμο και στη νέα γενιά, δεν θα γίνει τίποτα. Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα σε κανένα τομέα. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να προσφέρει, και το είδα σαν πρόσκληση, πρόκληση για τη ζωή μου. Προτάσετε τον άνθρωπο. Ακριβώς. Μα σε κάθε ερώτηση ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Αν δεν κατανοήσουμε τις ανάγκες, τις αγωνίες, να ακούσουμε τους ανθρώπους τι έχουν να μας πούν, όχι μόνο τώρα προεκλογικά, αλλά πάντα, να τους ακούσουμε προσεκτικά, με ενσυναίσθηση, να μπούμε στα παπούτσια του άλλου, να καταλάβουμε πώς νιώθει. Όλοι μας είμαστε ευάλωτοι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι τέλειος, και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θα του τύχει κάτι άσχημο στη ζωή του. Πέρυσι ήταν το Αρκαλοχώρι. Βλέπουμε τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγιά. Παντού προβλήματα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο. Άρα λοιπόν όλοι μας έχουμε χρέος να στήσουμε υποδομές που να προστατευτεί ο άνθρωπος και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο μας πονάει. Εκεί πονάμε ακριβώς, πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Δηλαδή οι διαστάσεις ποιότητας ζωής είναι η καλή υγεία, οι καλές κοινωνικές, οικογενειακές υπηρεσίες, οι καλές σχέσεις με τον συνάνθρωπό μας, το εισόδημα, η ικανοποίηση από τη ζωή μας, η ποιότητα στην κατοικία μας, η ποιότητα στο περιβάλλον, οι νέες ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Γιατί δεν τελειώνει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται, διαβίου μάθησης μπορούμε, όλοι έχουν δικαιώματα.
Αυτά υποστηρίζω. Και όταν υπάρχουν ακόμα και πιο ευάλωτες ομάδες από όλους τους υπόλοιπους που μπορούν με ένα αλφα τρόπο να τα βγάλουν πέρα, εκεί τα πράγματα είναι που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο, οι οποίοι είναι αξιόλογοι συνάδελφοι, συνεργαζόμαστε, διότι η κοινωνική εργασία έχει να κάνει με άτομα, οικογένεια, ομάδες, κοινότητα. Δουλεύω δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια με την κοινότητα, με τους συναδέλφους σε όλους τους Δήμους. Ξέρω τις αγωνίες τους, ξέρω τα προβλήματα. Είναι λίγοι οι συνάδελφοι στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν το φόρτο δουλειάς, διότι αυξάνονται τα προβλήματα. Υπάρχει οικονομική κρίση, ήταν η υγειονομική κρίση 2 χρόνια που πάλευε ο Δήμος. Ουσιαστικά τα καπί ήταν κλειστά, διότι δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούσαν οι συνάδελφοι να κάνουν πράγματα. Τώρα χρειάζεται επανασχεδιασμός, χρειάζεται αναδιοργάνωση, χρειάζεται αναβάθμιση, να δούμε πού πάμε παρακάτω. Με καινούργια προγράμματα, με καινούργιες, οι ανάγκες είναι πολλές, και να δούμε πώς θα πορευτούμε. Και βέβαια, κυρία Τριγώνη, πρέπει να αλλάξει πλαίσιο, αν θέλετε, από την άλλη, θεσμικό ή πολιτικό, η ίδια η πολιτεία, η οποία έχει αφήσει τους Δήμους λίγο πολύ ανοχυρό τους. Mm-hmm. Το λέω με την έννοια και της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πληρώνουμε σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δεν είναι μόνο η πλημμύρα, δεν είναι Σωστό. Μόνο η τάδε τραγωδία, είναι η ίδια η καθημερινότητα. Μπορεί να είναι μια χιλιοϊπωμένη λέξη, αλλά η καθημερινότητα και η ίδια βίωση του κάθε ενός από εμάς κάθε μέρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Σωστό. Γιατί... Οι ανάγκες του ανθρώπου, αν έτσι. Δείτε και με την πυραμίδα του Μάζλου, υπάρχουν οι ανάγκες οι βασικές που είναι η επιβίωση του ανθρώπου, αλλά υπάρχει όμως και η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου που είναι να πετύχει, να έχει αυτοπραγμάτωση, να έχει να ανήκει, να υπάρχει ασφάλεια. Όλα αυτά πρέπει να τα καλύπτει ουσιαστικά σε αυτή τη φάση που ερχόμαστε ο Δήμος, που έχει να κάνει οι τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να ενδυναμώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ο αστικός Δήμος, είναι η Ενδοχώρα, είναι τα χωριά μας, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται την υποστήριξη του Δήμου, γιατί γίνονται πράγματα στον αστικό ιστό και στην Ενδοχώρα, αλλά ακόμα περισσότερα χρειάζονται τα προβλήματα. Η κάθε κοινωνία είναι μοναδική, το κάθε χωριό είναι μοναδικό. Έτσι θα πρέπει να το δούμε, και οι τοπικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα τοπικά συμβούλια να φέρουν τις ανάγκες των ανθρώπων, να γίνει μια καταγραφή, αξιολόγηση, να γίνει ένας σχεδιασμός για να δούμε το αύριο αρκεί του Μαλαιδίου. Μισό λεπτό όμως, αρκεί να υπάρχουν και ευήκοα ΟΤΑ, γιατί εσείς αναφέρεστε σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα από τον παραλιακό Δήμο μέχρι τον ορεινό Δήμο Μελευζίου. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχουν και ευήκοα ΟΤΑ, γιατί μέχρι σήμερα αυτό το οποίο καταγράφεται, θέλετε από το ρεπορτάζ, θέλετε μέσα από τα δελτία τύπου τα οποία βλέπω, είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν το δικό τους το ρόλο. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις, καταλαβαίνουν ότι εδώ, παιδιά, δεν φτάνουν αυτά που γίνουν, αναλαμβάνουν το δικό τους το ρόλο, παίζουν ρόλο, αλλά δεν εισακούγονται, δεν ακούγονται. Άρα λοιπόν πρέπει να ανοίξουν ενδεχόμενα πολύ περισσότερο τα αυτιά. Χωρίς ευήκοα ΟΤΑ δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι το πράγμα. Ναι, υπάρχει όμως η διεκδίκηση. Ποιοι είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν, ακόμα και στο Δήμο μέσα. Μα για το Δήμο μιλάω. Ναι. Δεν μιλάω για την κεντρική πολιτεία. Γιατί ξεκινάει από το Δήμο για να πάει στην κεντρική πολιτεία. Ναι, θεωρώ ότι η παράταξή μας, το Μαλεβίζι Μπορεί, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα, διότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες τώρα υλοποιούνται. Και ακόμα περισσότερα με προτεραιότητες και έργα που θα αφορούν όλο το Δήμο. Έργα που θα είναι κομβικά και θα ανακουφιστεί όλος ο Δήμος και θα έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής από το πιο μικρό χωριό μέχρι το παραλιακό μέτωπο, μέχρι τον αστικό ιστό του Δήμου. Διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά ξέρετε, εγώ θα κρατήσω αυτό που στην αρχή είπατε, που πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό και ίσως να είναι η χρυσή λύση ή η ουσία για κάθε δημοτικό άρχοντα. Πρέπει να μπει στα παπούτσια του άλλου, ακριβώς, για ακριβώς. να καταλάβεις ποιο ακριβώς. είναι το πρόβλημα που σου αναφέρει, να καταλάβεις τις ανάγκες του. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, κυρία Τριγώνη, πολλές φορές ίσως να σας το έχουν πει οι άνθρωποι με τους οποίους αυτή την ώρα προσπαθείτε να βοηθήσετε, ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν τους ακούνε και δεν τους πιστεύουν, δεν μπαίνουν στη δική τους τη θέση. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που χρειάζεται όσοι ασχολούμαστε με τους ανθρώπους
σε κάθε επάγγελμα και εσύ είσαι ο κάθε ρόλος, να μπορείς να ακούσεις προσεκτικά τι σου λέει ο άλλος, να καταλάβεις ότι το πρόβλημά του και να μπει στη θέση του. Η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επικοινωνία, όπως και να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ο κάθε Δήμος είναι μοναδικός και χρειάζεται την υποστήριξή μας, την κοινωνική υποστήριξη, διότι κάποιος, ιδιαίτερα αν είναι κάποιο μοναχικό άτομο που δεν έχει κανέναν άλλον στον κόσμο, που περιμένει από τις υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν πράγματα, ναι, πρέπει να τους δούμε. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε ολιστικά και να δούμε πού πάμε παρακάτω. Οι ανάγκες είναι πολλές. Με ταμεία, άτομα με ευάλωτα, δηλαδή άτομα, είναι πάρα πολλές οι ομάδες που θα πρέπει να υποστηριχτούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί με όλη αυτή η κουβέντα μας προχωράει και μας πάει βήματα παρακάτω. Μακάρι πραγματικά τα αυτιά όλων να είναι ανοιχτά. Εύχομαι να έχετε και δύναμη και καλή συνέχεια, κυρία Τριγώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε και να σας παραθέσω τις απόψεις μου. Πραγματικά είναι πρόσκληση και πρόκληση για μένα αυτό και ελπίζω ότι θα καταφέρω να είμαι αν με τιμήσουν με την ψήφο τους, όποιος με τιμήσει, να ξέρουν ότι θα είμαι και σήμερα και αύριο μαζί τους, δίπλα τους, για να διεκδικήσουμε δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Σας ημέρα. Γεια σας.